Παπαδόπουλου, το Γενικό Γραμματέα της εταιρείας μας, ποιητή και συγγραφέα, να πάρει το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους της εταιρείας. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα κοντά μας και κοντά στην Ηλέκτρα. Η ΕΕΛ με περίσσια χαρά χαιρετίζει την παρουσία του βιβλίου «Ο Θεός κοιμάται» της Ηλέκτρα Στραδονίου. Είχαμε κι αλλού γράψει και χαιρετήσει την ποιότητα της εξεγερμένης φωνής που μόλο που δείχνει τα κουρέλια και τις πληγές της σύγχρονης και τόσο άδικης κοινωνίας που όριζε και ορίζει ακόμη το ριζικό των ανθρώπων, των σύγχρονων δούλων, προτείνει διέξοδο στην οργανωμένη πάλη για την ανατροπή αυτής της αδικίας. Θα ήταν επόμενα παράληψη αν πέρα από τα ποιητικά χαρίσματα του βιβλίου, και είναι πολλά, δεν στεκόμαστε στο κύριο χαρακτηριστικό της ποιήτριας, την ανυπότακτη οργή και στάση της απέναντι στη λέλαπα των καταστροφών που έχει βία επιβάλει στη ζωή των ανθρώπων ο σάπιος πια καπιταλισμός. Μπορεί να μην τον κατονομάζει στους στίχους της, όμως οι σπαρακτικές τραγικές αναφορές τον ορυγμό των διαλυμένων υπάρξεων μόνο αυτόν φωτογραφίζουν. Και η Ηλέκτρα Στρατονίου δεν θρηνεί, αλλά έκανε πράξη αυτό που ο Ρίτσος δεν μπόρεσε τότε στο τραγούδι της αδελφής μου. Θάξιζε ολόρθος να σταθώ κατάντικρη στον ήλιο και των στίχων του σκίωνες να υψώσω προς το κιανό διάστημα. Όμως, αδελφοί μου, δεν δύναμε άλλο. Το άπειρο συνέτριψε το στυλπνό του τόξο στο μέτωπό μου. Στέκεται η Ηλέκτρα ορθή και τον ήλιο τον πετροβολάει που δέχεται τόσο πόνο και μιζέρια στη γη. Εκείνοι που απειλήσανε και βρήσανε τον ήλιο, οι άντρες που ονειρεύτηκαν κάτω από τα λιόδεντρα. Τον τρελαίνει τον ήλιο η Ηλέκτρα Στρατονίου και τον βάζει στην μπουκάλα. Τρελάθηκε ο ήλιος και μπήκε στην μπουκάλα. Θάλασσα και ούζο έγινε ξανά ο ουρανός. Με ένα παιχνίδισμα ηρωνίας περνά τις πιο δύσκολες έννοιες όχι με την επαρμένη τέχνη των καθαρών ποιητών, μα με την απλότητα και την αμεσότητα των συνηθισμένων ανθρώπων του μόχθου. Οριμότερη πια σε σχέση με παλιότερη δουλειά της, η ποιήτρια έχει στρογγυλέψει την κραυγή και την έχει κάνει βόλη που στέλνει ενάντια στα συγκεκριμένα σχέδια αναπαραγωγής των ανθρώπων, όπως λέει. Πολλές φορές αυτοσαρκάζεται και φωτογραφίζει την παρακμή της ομορφιάς. Παίρνει όμως πάντα θέση δίπλα στους επαναστατημένους νέους. Τους νεολαίους που τους κουρέψανε με ψηλή στα προάβλια των σχολείων προς παραδειγματισμό και συμμόρφωση, γιατί εκείνα κρέμαγαν στα ματόφυλλα σαν τσαμπιά μοσχάτο στα φύλλη τις ελπίδες και την ξαγρύπνια τους. Για αυτές τις ελπίδες μάχεται και η ποιήτριά μας, κάνοντας τους στίχους όπλα της μελούμενης εξέγερσης όχι μόνο των ποιητών, μα όλων των απανταχού εκμεταλλευομένων κατατρεγμένων αγωνιστών του ονείρου. Αυτό το μαχόμενο κόσμο της εργασίας όλο καυστικότητα μα και αισιοδοξία μας προτείνει η Ηλέκτρα Στρατονίου που σε κάθε στιγμή δείχνει τη φωτεινή διέξοδο και από τη σύγχρονη κόλαση. Αυτή την αισιόδοξη τραγική φωνή χαιρετίζουμε ακόμη απόψε με τις ευχαριστίες της καρδιάς και του νου για το υπέροχο αυτό δώρο της. Ευχαριστώ.